Δείτε λοιπόν τώρα μια φωτογραφία. Ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Οδυσσέας Ελίτης, ο Γιάννης Ρίτσος, ο Μάνος Κατράκης. Κολόνες του ελληνικού πολιτισμού, κολόνες της Ελλάδας. Σπουδαία φωτογραφία, δεν χωρούν λόγια, δεν χωράει λεζάντα. Και άλλη μια. Η Ελλάδα αποχαιρετάει τον τελευταίο από αυτούς που είδατε, τον Μίκη Θεοδωράκη, με μεσίστιες στις σημαίες και τριήμερο πένθους. Φωτογραφία το μεσημέρι από την Ακρόπολη με το φόρο τιμής σε ένα σπουδαίο Έλληνα, σε ένα κορυφαίο δημιουργό. Τι ήταν ο Μίκης Θεοδωράκης? Ήταν ένα στήριευτο ταλέντο στη μουσική. Ήταν ένας άνθρωπος που έπιασε το σφιγμό, τον παλμό μιας χώρας σε διαφορετικές της φάσεις. Τον έκανε τραγούδι, που πήρε κορυφαίους ποιητές και τους μελοποίησε. Ταυτόχρονα όμως ήταν και ένας άνθρωπος που είχε ενεργότατη συμμετοχή στην πολιτική. Εξελέγη βουλευτής με την ΕΔΑ τη δεκαετία του 60, του 64, το 74 με την αποκατάσταση της Χούντας, μετά το 80 με το ΚΚΕ, με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, που ανέλαβε και υπουργός επικρατείας αργότερα, τη δεκαετία του 90. Αυτό δεν είναι συνηθισμένο πράγμα. Το να έχεις από τη μια μεριά αυτή την κορυφαία θέση στη μουσική με τη δημιουργία σου και να έχεις πολιτική άποψη, η οποία μάλιστα αναδιαμορφώνεται στο πέρασμα των χρόνων, ήταν που πολλές φορές προκάλεσε και τις αντιδράσεις απέναντι στο Μίκη Θεοδωράκη. Στο τέλος όμως, όλοι, γιατί έτσι πρέπει, υποκλίνονται. Υποκλεινόμαστε, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σπουδαίο Έλληνα, το δημιουργό που έκανε την Ελλάδα με το δικό του τρόπο γνωστή παντού. Πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα πώς έφυγε. Ένας ορμητικός χυμαρός καλλιτεχνικής δημιουργίας και την ίδια ώρα ένας βράχος που στάθηκε απέναντι στη Χούντα και μείνε πολιτικά ενεργός ως την τελευταία στιγμή. Συνένεση φυσικά με τυφλή υπακοή στις εντολές της Τρόικα. Ο επιφανής της οδού επιφανούς στο Κουκάκι, στη σκιά της Ακρόπολης, ο Μίκης Θεοδωράκης έφυγε για την γειτονιά των αθανάτων. Ο Μίκης Θεοδωράκης έφυγε σήμερα 5η 2 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 8:35 από καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Στο πλευρό της οικογένειας, πρώτοι έσπευσαν οι γείτονες του Μίκη Θεοδωράκη. Στη διπλανή πόρτα, κάθε μέρα, κάθε τόσο, είχαμε να πούμε κάτι. Στην αρχή της οδού επιφανών, στη διασταύρωση με τη Γαριβάλδη, κόσμος άρχισε να μαζεύεται για να συμπαρασταθεί. Έχασα μία τον πατέρα μου και μία αυτό τον πατέρα. Πατερά καταβεβλημένη κόρη του Μαργαρίτα. Από τους πρώτους ο Γιώργος Ζουλιάνης. Αισθάνθηκα ότι ένα παιδί όταν τον είδα που πάει να πάρει την τελευταία ανάσα. Ακόμα και τις τελευταίες ημέρες της ζωής του, παρότι ήταν πολύ καταβεβλημένος, ζητούσε να μάθει τα πάντα για τις εξελίξεις. 45 χρόνια ερχόμουν εδώ στο Μίκη και του δίνω εφημερίδες. Το μεγάλο συνθέτη αποχαιρέτησε ο πολιτικός κόσμος της χώρας. Ο Μίκης Θεοδωράκης περνά πια στην αιωνιότητα. Η φωνή του σήγησε και μαζί του σήγησε και ολόκληρος ο ελληνισμός. Ο αξεπέραστος συνθέτης, ο αγωνιστής, ο κομμουνιστής, ο ακτιβιστής, μέσα από τη μουσική, τη ζωή, τις μάχες και τις αντιφάσεις του, έδωσε νέο νόημα στην ελευθερία, τον πολιτισμό, την τέχνη, τη συμμετοχή. Τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών, επηρεασμένα από το καλλιτεχνικό έργο του μεγάλου δημιουργού, τόνισαν και την αξία της δημιουργίας του που έκανε τον ίδιο και την Ελλάδα αντικείμενο θαυμασμού στα πέρατα του κόσμου. Όλοι μεγαλώσαμε, ερωτευτήκαμε, γίναμε ενεργοί πολίτες. Πιαστήκαμε χέρι-χέρι σε συγκεντρώσεις και συναυλίες, τραγουδήσαμε, κλάψαμε από συγκίνηση κάτω από τους ήχους της μουσικής του. Με τη μουσική του Μίκη θα συνεχίζουμε να πορευόμαστε ώσπου να σημάνουν οι καμπάνες της κοινωνικής απελευθέρωσης. Αλλά και όταν τελειώσει ο πόλεμος, δεν θα τον ξεχάσουμε.
Με χειροκροτήματα ο κόσμος αποχαιρέτησε τον μεγάλο δημιουργό που έφυγε για το μεγάλο ταξίδι. Μη παρακαλώ σας, μη λησμονάτε τη χώρα μου. Αυτό έλεγε ο Μίκης Θοδωράκης και αυτό πρέπει να ισχύει για όλους μας. Αντίο Μίκη, η ρωμιοσύνη φτώχυνε σήμερα. Τελευταία του επιθυμία να τα αφήσει στα Χανιά, την επιθυμία του, είχε εκφράσει το Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, στη Γραμματέα του, Ρένα Παρμενίδου, και τον πρόεδρο του Παγκρίτριου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θοδωράκη, Γιώργο Αγοραστάκη. Έτσι, νεκρός μια ακολουθιακή ταφή θα πραγματοποιηθούν στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Γαλατά Χανίων, ενώ έχει κηρυχθεί τριήμερο εθνικό πένθος. Όταν λοιπόν κοιτάζει κανείς πίσω, και είναι η Αναστασία Τσιβούλη κοντά μας που είναι στο σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη, βλέπει μια διαδρομή με δύο δρόμους παράλληλους και τεμνόμενους για τον Μίκη Θεοδωράκη. Το δρόμο της δημιουργίας, της μουσικής, της τέχνης, με το δρόμο της πολιτικής. Τεμνόμενους πραγματικά όπως μόνο εκείνος μπορούσε να το κάνει. Ανοίξαμε την εκπομπή και σας μεταδίδαμε τη μουσική από το Ζήτα. Είναι η ταινία για τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Ο Θεοδωράκης, μετά τη δολοφονία του Λαμπράκη, είναι ιδρυτικό μέλος στη νεολαία των Λαμπράκητων και είναι ο πρώτος επικεφαλής της. Λίγο αργότερα, όταν γίνεται η ταινία, ο Θεοδωράκης είναι περιορισμένος. Αλλά σε αυτή την ταινία δεν μπορεί να υπάρξει άλλη μουσική από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Έτσι λοιπόν, παίρνουν τη μουσική του Θεοδωράκη, αλλά επειδή ο ίδιος δεν μπορεί να την επεξεργαστεί, την αλλάζουν λίγο, βάζουν ακόμα και μερικά κομμάτια ανάποδα και προκύπτει η ταινία που ακούσατε στο Ζήτα. Αυτός είναι ο δρόμος, ο συνέχεια μπλεγμένος με την τέχνη και την πολιτική, γιατί αυτός ήταν ο Μίκης Θεοδωράκης. Αναστασία, καλησπέρα. Έτσι είναι, Νίκο. Αν δεν είχε αυτά τα βιώματα, το είχε πει και ο ίδιος, δεν θα είχε και αυτή την καλλιτεχνική πορεία. Ήτανε δύο παράλληλοι δρόμοι, όπως σωστά είπες. Και είμαστε έξω από το σπίτι του, εδώ στην περιοχή του Φιλοπάπου, όπου από το πρωί έρχονται για τον παγκόσμιο μουσικοσυνθέτη, αλλά και για τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, άνθρωποι και από όλο τον κόσμο, έχω να σου πω. Τώρα, πριν από λίγο, μιλούσαμε με έναν μουσικό που 50 χρόνια έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, σε συναυλίες. Είναι Γερμανός μουσικός, mm-hmm. από την Κοινωνία της Ειρήνης, όπου ήταν και εκεί ο Μίκης Θεοδωράκης. Είχε πολύ μεγάλη δραστηριότητα σε τέτοια κινήματα. Τον ενδιαφέρε πάρα πολύ η ειρήνη, η αλληλεγγύη. Μαχόταν για τα ιδανικά. Αυτό ήταν ο Μίκης Θεοδωράκης. Και από το πρωί βλέπουμε λοιπόν ανθρώπους να έρχονται εδώ συγκινημένοι, να αφήνουν λίγα λουλούδια, λίγα λόγια λένε. Τι να πει τώρα για αυτόν τον γίγαντα. Τώρα είναι η κόρη του, η Μαργαρίτα, που μας μίλησε και θα την ακούσουμε σε λίγο και... Mm-hmm. Είπε να τον αγαπάμε βγαίνοντας κάποια στιγμή, να τον θυμόμαστε και να τον αγαπάμε. Μάλιστα. Αυτά ήταν τα λόγια της Μαργαρίτας και περιμένουμε να μας πει περισσότερα. Ναι. Αργότερα, και ωραία. Και ήρθαν και καλλιτέχνες. Ο πρώτος που ήρθε από το πρωί ήταν ο Γιώργος Δαλάρης. Πριν από λίγο εδώ ήταν η Πέγγι Ζήνα. Έχει τραγουδήσει σε συναυλίες του Μίκη Θεοδωράκη. Έχει ερμηνεύσει τραγούδια του. Ήταν μια αγκαλιά για όλους τους νέους καλλιτέχνες. Ένας καλλιτέχνης τεράστιος, όπως είπε η Πέγγι Ζήνα. Νιώθουν όλοι ορφανοί, όμως ταυτόχρονα έχουν μια τεράστια κληρονομιά. Νομίζω πως όλοι νιώθουμε σήμερα έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Αναστασία. Εκεί λοιπόν, στο σπίτι του το πρωί, λίγο πριν τις 9 στην πραγματικότητα, άφησε ο Μίκης Θεοδωράκης την τελευταία του πνοή. Θα πάμε στην Κρήτη, εκεί που θα ταφεί. Από την άλλη μεριά, όλες αυτές τις φωτογραφίες που βλέπετε να περνούν με τα κορυφαία πρόσωπα της τέχνης από την Ελλάδα αλλά και από την παγκόσμια σκηνή δείχνουν πραγματικά αυτό που κάποιος είπε, συγχωρήστε με, δεν συγκράτησα ποιος, αλλά έχει απόλυτο δίκιο, ότι πώς χώρεσαν όλα αυτά σε μια ζωή ενός ανθρώπου. Η Ευαγγελία Μαρινάκη είναι στο πατρικό του σπίτι, εκεί στο Αχανιά, εκεί όπου την άλλη εβδομάδα, θα μας πει και όλο το τελετουργικό, θα γίνει η ταφή του, γιατί η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί εδώ στην Αθήνα, στη Μητρόπολη, παρουσία όλης της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας του τόπου, όπως του πρέπει. Ευαγγελία. Καλησπέρα, Νικό. Βρισκόμαστε λοιπόν στο πατρικό σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη στο Γαλατά Χανίων. Ένα σπίτι που ο ίδιος αγάπησε πολύ, καθώς εδώ έζησαν οι γονείς του και ο αδερφός του Γιάννης. Εκείνος για τελευταία φορά ήρθε το 2017. Ωστόσο, Νίκο, όπως μάθαμε πριν από λίγο, η τελευταία του επιθυμία ήταν να ταφεί εδώ, στο χωριό του, δίπλα στους γονείς του και στον αδερφό του. Υπάρχει όμως και μια λεπτομέρεια που μάθαμε, Νίκο, δεν γνωρίζαμε και νομίζω ότι έχει ένα ιδιαίτερο συμβολισμό.
Ο Μίκης Θεοδωράκης, αυτός ο σπουδαίος μουσικός συνθέτης, δεν ζήτησε μόνο να ταφεί στα Χανιά, αλλά να φτάσει η σωρός του εδώ στην Κρήτη με πλοίο. Και αυτό γιατί, Νίκο? Γιατί την πρώτη φορά που ήρθε στην Κρήτη, την πρώτη φορά στη ζωή του που ήρθε στην Κρήτη σε ηλικία 24 ετών, το 1949, μετά την αμακρόνισο που ήρθε σε αυτό εδώ το σπίτι για να αναρρώσει, ήρθε με καράβι. Τον στιγμάτισε λοιπόν, το σημάδεψε, με συγχωρείτε, αυτό που αντίκρισε την Κρήτη για πρώτη φορά. Ζήτησε λοιπόν να οδηγηθεί στην τελευταία του κατοικία με καράβι, όπως ακριβώς ήρθε στην Κρήτη πρώτη για φορά. Πρώτη φορά. Να διευκρινίσουμε τώρα 24, τη λεπτομέρεια. 24 ετών. Ο Μίκης Θεοδωράκης είχε πατέρα δημόσιο υπάλληλο, ανώτατο δημόσιο υπάλληλο. Επειδή λοιπόν ο πατέρας του έπαιρνε μεταθέσεις σε διαφορετικά μέρη της Ελλάδας, παρότι κριτικός, άργησε να πάει στην Κρήτη. Φαίνεται όμως ότι αυτή η εικόνα που είναι πολύ, πολύ ιδιαίτερη λεπτομέρεια αυτή που μας περιέγραψες, Ευαγγελία, και εγώ δεν την ήξερα, δεν την είχα ξανακούσει. Αυτή η συγκλονιστική εικόνα είναι που έμεινε τόσο έντονα χαραγμένη, τόσο έντονα που ήθελε να είναι και η τελευταία του. Πραγματικά ιδιαίτερο. Πες μας λίγο για το τελετουργικό τώρα. Στην αυλή που βλέπετε. Ναι, ναι, ναι. Να σου πω μια λεπτομέρεια ακόμη. Στην αυλή που βλέπετε εδώ, στο πατρικό σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη, έγραψε κάποια σπουδαία έργα όπως την Αντιγόνη, τους Λιποτάκτες, συνέθεσε όμως και την όμορφη πόλη. Να πούμε λοιπόν ότι η σωρός του Μίκη Θεοδωράκη θα εκτεί σε τριήμερο λαϊκό προσκύνημα στη Μητρόπολη από την 3η 7-9 μέχρι και την 5η στις 2. Στις 3 η ώρα της 5ης θα τελεστεί η εξόδος ακολουθία στην Μητρόπολη Αθηνών και κατά πάσα πιθανότητα, Νίκο, η ταφή θα γίνει την Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου δηλαδή, εδώ στον Γαλατά Χανίων. Αυτό το μεταφέρουμε ωστόσο με επιφύλαξη, δεν το γνωρίζουμε. Μάλιστα. Επίσημα, αν θα είναι την επόμενη μέρα ακριβώς η ταφή. Ωραία. Θα συνδεθούμε ξανά για Ευαγγελία, και άλλα πράγματα να μας πει και άλλο ρεπορτάζ. Θα την ευχαριστήσω πολύ για την ώρα και τι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τώρα. Κάτι μάταιο στην πραγματικότητα. Σε ένα βίντεο το οποίο κρατάει 4 λεπτά, να πούμε τι ήταν ο Μίκης Θεοδωράκης. Δέος μόνο, σεβασμός και φόρος τιμής. Η μουσική και οι στίχοι του κρατούν στα δύσκολα έναν ολόκληρο λαό. Η εμβληματική του παρουσία βοηθά τη χώρα να σηκωθεί λίγο ψηλότερα σε εποχές που τόσο το είχε ανάγκη. Οι αγώνες του για δημοκρατία, ειρήνη και τις ανθρώπινες αξίες τον κάνουν γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο. Με το θάνατό του κλείνει ένα μοναδικό ιστορικό κεφάλαιο που έγραφε ο ίδιος για σχεδόν έναν ολόκληρο αιώνα. Για τις ξυπόλυτες τις μάνες που σέρνουνε στα χαλάσματα. Ο ιδιοθυής μουσικοσυνθέτης που έβαλε την υψηλή ποίηση στην καθημερινότητα και ταξίδεψε την Ελλάδα στα πέρατα του κόσμου, έφυγε από τη ζωή το πρωί στα 96 του χρόνια. Με τη χώρα να αποχαιρετά μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες που γέννησε. Να αγαπάμε τον μπαμπά. Να συνεχίσουμε να αγαπάμε τον μπαμπά. Στο τέλος της ζωής του ήταν πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. 20 μέρες. Υπέφερε. Δεν ήθελε να ζήσει άλλο. Τελικά τελείωσε σήμερα το πρωί. Πολιτικά ενεργός μέχρι τα βαθιά του γεράματα. Να παραμείνω πιστός στις ιερές σκιές των προγόνων μας. Μια πολύπλευρη προσωπικότητα που αγαπούσε με ένταση και δημιουργούσε με πάθος από τις πρώτες δεκαετίες της ζωής του. Μια ζωή σαν παραμύθι, με μεγάλες νίκες αλλά και σκληρά βασανιστήρια, με ταξίδια αλλά και εξορίες, με πιστούς συντρόφους αλλά και φανατικούς πολέμιους. Μια ζωή που πάνω απ' όλα πλημμύριζε από μουσική. Έλα το χελιδόνι κι η άνοιξη ακριβή, για να γυρίσει ο ήλιος, θέλει δουλειά πολύ. Η ζωή
και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη χωρίζεται σε τρεις περιόδους. Την πρώτη συνθέτει έργα συμφωνικά και μουσικής δωματίου. Στη δεύτερη επιχειρεί σύζευξη της συμφωνικής ορχήστρας με λαϊκά όργανα. Και στην τρίτη επιστρέφει στις συμφωνικές μορφές και ασχολείται με την όπερα. Είναι σίγουρο ότι ορφάνεψε όλος ο κόσμος σήμερα και ιδιαίτερα η πατρίδα μας, η Ελλάδα. Ας είναι η μέρα αυτή μνήμης και αφύπνισης για τον ελληνικό λαό, ώστε να γίνουμε αυτό που ήμασταν κάποτε, Έλληνες. Η φήμη του ξεπερνά πολύ γρήγορα τα σύνορα της χώρας. Το σιρτάκι του Ζορμπά οι ερμηνείες των Beatles αλλά και της Edith Piaf είναι ορισμένες μόνο από τις συνεργασίες που συζητήθηκαν διεθνώς. Ο Μίκης Θεοδωράκης γεννήθηκε στη Χίο τον Ιούλιο του 1925 από πατέρα κρητικό και μητέρα μικρασιάτισσα. Τα παιδικά του χρόνια τον βρίσκουν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας εξαιτίας των μεταθέσεων που έπαιρνε ο δημόσιος υπάλληλος πατέρας του. Από τη Μυτιλίνη μέχρι τα Γιάννενα και από την Κεφαλονιά μέχρι τον Πύργο, την Πάτρα και την Τρίπολη. Το 1937 κάνει τα πρώτα του μαθήματα στο οδείο της Πάτρας και αρχίζει να δημιουργεί τα πρώτα του τραγούδια. Στα δύσκολα χρόνια της κατοχής αγωνίζεται κατά των Γερμανών κατακτητών, συλλαμβάνεται και βασανίζεται από τους Ιταλούς και εντάσσεται στον εφεδρικό Ελλάς Αθηνών. Τα δύσκολα συνεχίζονται και μετά την απελευθέρωση, με εξορίες, διώξεις και ένα διαρκές κυνηγητό από την αστυνομία. Ο Μίκης Θεοδωράκης όμως έχει διαλέξει το δικό του δρόμο. Το 1958, μετά από μια τριετία στο Παρίσι, επιστρέφει στην Ελλάδα και συνθέτει τον Επιτάφιο σε στίχους Γιάννη Ρίτσου. Ακολουθεί το Άξιον Εστί, εμπνευσμένο από τον Οδυσσέα Ελίτη. Το 1964 εκλέγεται για πρώτη φορά βουλευτής της ΕΔΑ, αλλά τρία χρόνια μετά αρχίζει για τον ίδιο ακόμα μια περιπέτεια. Η Χούντα των Συνταγματαρχών τον φυλακίζει και απαγορεύει την εκτέλεση, την πώληση και την ακρόαση των τραγουδιών του. Και πάλι όμως, ο Μίκης Θεοδωράκης είναι αποφασισμένος να μην κάνει πίσω. Την περίοδο της Χούντας, όπου υπάρχει απαγόρευση, ένας αστυνομικός της Αθήνας σιγοτραγουδάει ένα απαγορευμένο τραγούδι του Θεοδωράκη. Ακούγοντάς τον, ένας περαστικός σταματάει και ρωτάει: «Κύριε αστυνόμε, εκπλήσωμε που σιγοτραγουδάτε Θεοδωράκη». Στη συνέχεια, ο αστυνομικός συλλαμβάνει τον άνθρωπο με την κατηγορία ότι ακούει τη μουσική του Θεοδωράκη. Αυτή ήταν η Ελλάδα των αντιθέσεων που πάλεψε και άνθησε ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης. Τη δεκαετία του 80 εκλέγεται βουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα και από το 1989 μέχρι το 1992 συνεργάζεται με την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε ακριβώς σε αυτό το όραμα της κυβέρνησης εθνικής συνεργασίας, η οποία, όπως βλέπετε, παίρνει σάρκες και οστά. Τα βραβεία και οι διακρίσεις συνεχίστηκαν και στις δύο τελευταίες δεκαετίες της ζωής του. Με τον ίδιο να επικεντρώνεται και στο συγγραφικό του έργο. Εσύ, ο αριστερός, ο αληθινός αριστερός, θα γίνεσαι πάντα οικουμενικός, ο Μίκης όλων των Ελλήνων. Η βία και η ταφή του θα γίνουν στην ιδιαίτερη πατρίδα του στον Γαλατά Χανίων, με τη χώρα να θρυνεί την ψυχή της δρομιοσύνης που βοήθησε την Ελλάδα να σηκωθεί λίγο ψηλότερα και μετά από ένα συναρπαστικό και δύσκολο ταξίδι ζωής πέρασε στην αιωνιότητα. Να σας πω, τα αυτονόητα ή τα χιλιοϊπωμένα. Τι είναι αυτό που βλέπεις τον Μίκη Θεοδωράκη όταν διευθύνει την ορχήστρα και ανοίγει τα χέρια του? Θα ρίξω ότι ανοίγει κάτι το οποίο είναι απέραντο, ατέλειωτο και τρομερά δυνατό. Το ότι από τη μια μεριά έχει μελοποιήσει τους σπουδαίους Έλληνες ποιητές και από την άλλη έχει γράψει αυτός τραγούδια από αυτά που πέρασε. Τον Οροπό, εκεί όπου ήταν κρατούμενος με το στρατόπεδο, ή από το στρατόπεδο που τον κρατούσαν τη φυλακή στην ουσία μαζί με το Λεντάκι. Εδώ θα τον δείτε με την κόρη του, την Μαργαρίτα, την κόρη του που λάτρευε. Ακούγοντας το τραγούδι αυτό που έγραψε για εκείνην, πριν από λίγη ώρα η Μαργαρίτα Θεοδωράκη μας είπε δύο κουβέντες για αυτές τις τελευταίες μέρες και τις τελευταίες στιγμές του πατέρα της. Ο Μίκης απόκαμε, κουράστηκε και όπως η ίδια μας λέει εδώ και μερικές μέρες, ήθελε πια ο ίδιος να φύγει και το έκανε. Μα
αγαπάμε τον μπαμπά. Να συνεχίσουμε να αγαπάμε τον μπαμπά. Στο τέλος της ζωής του ήταν πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα για 20 μέρες. Υπέφερε. Δεν ήθελε να ζήσει άλλο. Τελικά τελείωσε σήμερα το πρωί. Τα πνευμόνια του δεν λειτουργούσε. Αυτά. Το θέλω να πω είναι να μην τον ξεχάσουμε τον μπαμπά. Ένα καλός άνθρωπος, σπουδαίος άνθρωπος, αγωνιστής, μεγάλος καλλιτέχνης, με ωραίες μελωδίες και πολύ αγώνα, πολύ αγώνα, πολλές θυσίες, πώς θέλω να πας. Να μην τον ξεχάσουμε. Δεν το πιστεύω, κάθομαι εδώ και είναι σαν να κοιμάται και τον χαϊδεύω και τον ονειρίζω. Είναι ήρεμος, είναι ήρεμος. Κλείσανε τα μάτια του και δεν το πιστεύω. Δεν μπορούσε να μιλήσει τις τελευταίες μέρες. Ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Ήθελε να πεθάνει, μας παρακαλούσε. Να πεθάνει, να τον σκοτώσουμε, να βρούμε μια ένεση. Είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δυστυχώς πέθανε οδυνηρά. Είπαμε να κάνουμε ένα λαϊκό προσκύνημα την επόμενη εβδομάδα. Στη Μητρόπολη φυσικά. Και αυτό για την άρση. Η σημερινή εκπομπή, όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο διαφορετική. Θα πηγαίνουμε και θα ερχόμαστε συνέχεια στον Μίκη Θεοδωράκη. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Θα δούμε βέβαια και τα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Ο Μίκης Θεοδωράκης, λοιπόν, για να γυρίσουμε λίγο σε αυτό. Λέμε όλα αυτά τα λόγια, τα μεγάλα που του αξίζουν και ακόμα περισσότερα. Υπάρχουν όμως μερικές στιγμές που είναι πραγματικά κορυφαίες. Με συγκλονίζει, νομίζω όλους μας, η ιστορία της ταινίας με τον Άντωνι Κουίν. Αυτός ο χορός κάνει την Ελλάδα να ταξιδεύει παντού στον κόσμο εκείνη την εποχή. Άλλη εποχή από τη σημερινή. Αυτός ο σκοπός γίνεται ό,τι περισσότερο θυμίζει Ελλάδα από ό,τι και άλλο κι αν έχει γραφτεί. Ακόμα και σήμερα, κυρίες και κύριοι, γιατί αυτό γράφτηκε, η ταινία γυρίστηκε το 1964. Όταν σε εκδηλώσεις, σε πάρτι που γίνονται, όταν θέλουν να τιμήσουν κάποιον Έλληνα, στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, παίζουν αυτό το σκοπό. Είναι μύθος αυτή η ταινία. Ο Άντωνι Κουίν πραγματικά κάνει κάτι το οποίο είναι το ίδιο που κάνει ο Θεοδωράκης. Ανοίγει τα χέρια του με ένα μοναδικό τρόπο. Χορεύει στην ασπρόμαυρη ταινία της Κρήτης. Ετοιμάσαμε ένα βίντεο που θέλω να το δούμε μαζί. Είναι η ταινία του 64. Και είναι, μετά από πάρα πολλά χρόνια, το 1995 στη συνέχεια, ο Θεοδωράκης με τον Άντωνι Κουίν που συναντώνται, πολύ μεγαλύτεροι και οι δύο, και χορεύουν μαζί αυτό το σκοπό. Μαγεία πραγματική. Απολαύστε το. Together. Let's go. Hop. Again. Hop. Now. Thank you.
Με μαγνητίζει. Με μαγνητίζει η ελευθερία. Με μαγνητίζει, κυρίες και κύριοι. Είναι συγκλονιστική όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή, είναι ταινία ο Ζορμπάς. Έτσι. Δείτε τον κύκλο. Ο Ζορμπάς, αυτός ο φοβερός χορός, αυτός ο φοβερός Άντωνι Κουίν με τα χέρια, είναι γυρισμένη στην Κρήτη, ασπρόμαυρη ταινία. Εκεί που ο Μίκης θέλησε να ταφεί. Και συναντιόνται τόσα χρόνια μετά, 30 χρόνια μετά, μεγάλοι και οι δύο, και η ενέργεια που έχουν και όλη αυτή η ένταση που βγάζουν, δείχνει τι έχουν ζήσει. Πραγματικά μοναδικό. Είναι ένας από τους χιλιάδες λόγους που σήμερα η Ελλάδα αποχαιρετά το Μίκη Θεοδωράκη με λιγότερες και από τις τιμές που του πρέπουν. Και δεν τον αποχαιρετά η Ελλάδα μόνο, έπαιζε πρώτη είδηση το πρωί σε γερμανικά μέσα. Σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο σχεδόν. Για να καταλάβουμε τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Για πες μας. Από την πρώτη λοιπόν στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση της απώλειας του Μίκη Θεοδωράκη, πολύ μεγάλα διεθνή πρακτορία και μέσα ανήρτησαν άρθρα τα οποία αναφέρονται στην απώλεια αλλά και στην πολύ μεγάλη σημασία που είχε ο ίδιος για την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. Χαρακτηριστικό το δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters που γράφει: Ο Μίκης μας έφυγε. Ο συνθέτης του Ζορμπά πέθανε σε ηλικία 96 ετών. Φεύγοντας από το πρακτορείο Reuters και τον χαρακτηριστικό τίτλο, να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στους New York Times, όπου εδώ γίνεται μεγαλύτερη αναφορά και μέσα στο άρθρο Μίκης Θεοδωράκης, ο Έλληνας συνθέτης και επαναστάτης, πέθανε σε ηλικία 96 ετών, εξαπέλυσε έναν πόλεμο λέξεων και μουσικής ενάντια στην στρατιωτική χούντα και απαγόρευσε τη μουσική του και τον φυλάκισε από το 1967 μέχρι το 1974. Ένα από αυτά τα οποία βέβαια συμπεριλαμβάνονται στο άρθρο του New York Times. Συνεχίζουμε με ιταλικά δημοσιεύματα και την Corriere della Sera, ένα άρθρο στο οποίο αναφέρεται στον μεγάλο είναι ατέλειωτο, δηλαδή δεν έχει υπάρξει μεγάλο μέσο ενημέρωσης το οποίο δεν έχει κάνει πρώτη είδηση σήμερα το Μίκη Θεοδωράκη σε κάθε γωνιά του κόσμου. Και από τα πρώτα λεπτά, και από τα πρώτα λεπτά της ανακοίνωσης. Και εδώ βλέπουμε την Deutsche Welle που γράφει: Χαρακτηριστικά ο γνωστός συνθέτης της ταινίας Ζορμπάς, ο Έλληνας, πέθανε σήμερα. Η μουσική και πολιτική φωνή του χαρακτήρισε την ιστορία της Ελλάδας. Είναι ενδεικτικά δημοσίευματα. Είναι, είπαμε, μια σταγόνα από τον ωκεανό που έχει υπάρξει και διαλέξαμε τον Ζορμπά ακριβώς γι' αυτό. Για να φανεί τι έκανε ο Μίκης Θεοδωράκης σε εκείνη την ταινία. Τι έγραψε εκείνη η ταινία, πώς πέρασε σαν αναπόσπαστο κομμάτι της Ελλάδας σε κάθε εκδήλωση που γίνεται σήμερα. Ελευθερία, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.